Για Τουρκία μετά, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Κάπου είναι. Έλα, γιατρέ, για προχωρά. Κανείς δεν ήξερε εκείνο το βράδυ αν θα το γαζόναν ή όχι, για να μην λέμε λόγια. Ναι. Και επειδή ποτέ δεν είχα κανένα στοιχείο για τον Λαλιώτη, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά, εγώ προσωπικά ποτέ δεν μίλησα άσχημα για τον Κώστα τον Λαλιώτη. Εγώ προσωπικά. Ναι. Θέλω όμως να πω το εξής: κάποιοι πήγανε τότε και ο Κώστας, μπήκανε στα κυβερνητικά αυτά, ξαργυρώσανε το χαρτί τους, κάτι που δεν ήταν καλό. Θέλω να μιλήσω για τρία άτομα που δεν πήγανε ποτέ να ξαργυρώσουν το χαρτί εκείνο, γιατί είχαν μεγάλη αντιστασιακή δράση: ο Ανδρέας ο Νεφελούδης, ο Μάκης ο Μπαλαούρας και ο Νίκος ο Μανιός, ο οποίος πήγε και στη Γιάρο αργότερα. Και είναι τιμή για μένα που συνυπάρχω με αυτούς τους βουλευτές σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που πρωτοστατήσανε τότε σε αντιδικτατορική δράση και δεν πήγανε ποτέ να ξαργυρώσουν κανένα χαρτί. Κλείνω την παρένθεση αυτή και έρχομαι στα σημερινά. Καταρχήν σέβομαι τον Κωστή τον Χατζηδάκη. Πιστεύω ότι είναι μια ήρεμη και ήπια φωνή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κάτσε γιατρέ, γιατί τώρα ψήσε απ' άλλο. Έρχεται. Τώρα ψήσε απ' άλλο. Ο Ευθύμιος Λέκας. Καλημέρα κύριε Λέκα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι είχαμε τώρα, είχαμε ζημιά. Πριν από λίγο 5,6 στη Λευκάδα.